Είμαστε με μια νέα δεοντολογία, μια νέα αντίληψη για την πολιτική. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επαγγελματίες βουλευτές, επαγγελματίες πολιτευτές. Και αν θέλετε, στον κώδικα δεοντολογίας έχει μια σειρά από μέτρα τα οποία υπογράψαν οι υποψήφοι που αφορούν το ότι πρέπει να είναι καθαροί και έντιμοι, βασικό να μην στοιχείο. Ελέγχονται από τη δικαιοσύνη για λαμογές, για διαφθορά, αλλά και τα χρήματα τα οποία θα παίρνουν, το δημόσιο χρήμα που θα διαχειριστούν, ναι, θα το διαχειριστούν με τρόπο τέτοιο που θα είναι ανοιχτός, διαφανής, θα λογοδοτούν, δεν θα έχουν προνόμια, επαναλαμβάνω, ναι, και στο βαθμό που γίνουμε κυβέρνηση θέλουμε να καταργήσουμε συνολικά τα υπερβολικά και παράλογα προνόμια όλων των βουλευτών, όχι μόνο των δικών μας βουλευτών. Μάλιστα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, κυρία Αυτιά, πρέπει ένας βουλευτής να έχει στον και καλά αυτοκίνητο από τη Βουλή. Γιατί? Γιατί να το έχει. Να του δίνει κάποιο επίδομα παραπάνω για να μπορεί να κάνει τις μετακινήσεις του. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Ποιος ο λόγος να έχουμε στρατιές αυτοκινήτων που τα πληρώνει το δημόσιο για τους βουλευτές? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχουν προνόμια σε σχέση με τη σύνταξη των βουλευτών. Δεν είναι λαϊκισμός αυτός. Δεν μιλάω. Λέω, ο βουλευτής πρέπει να αμείβεται. Αλλά τα προνόμια, τα περιττά προνόμια που δημιουργούν και μια απόσταση ανάμεσα στον πολίτη και στον εκπρόσωπό του, γιατί να τα έχει?